Και πάμε στον Γιώργο Τσελίκα, διότι περιμένουν και βέβαια και τα μαγαζιά της εστίασης να δούμε πώς θα ανοίξουν και με ποιους τρόπους θα ανοίξουν. Εσύ τι κρατάζε, Γιώργη, μέτρο είναι αυτό? Μέτρο, μέτρο Νάριστον, έτσι κι αλλιώς. Ναι, για πες. Λοιπόν, τα μαγαζιά εδώ, της εστίασης που θα ανοίξουν σε λίγες μέρες, όμως εδώ οι ιδιοκτήτες κάνουν ετοιμασία. Εδώ που βλέπετε, γιατί έξω θα ανοίξουν πρώτα με εξωτερικό χώρο και μετά θα δούμε μέσα. Αλλά επειδή ο καιρός είναι έθριος και καλοκαιριάζει, βλέπετε η διάταξη των τραπεζιών είναι ακριβώς ανά 2 μέτρα. Μάλιστα. 1,93. Μάλιστα. Εντάξει, 2 μέτρα. Κλέβεις λιγάκι, κλέβεις λίγο, ναι, κλέβεις. Εντάξει, κοίταξε δεις. Ναι. 2,20 εδώ. Εδώ είσαι εντάξει. Περίπου με το μέτρο υπολόγισα. Ναι. Κανονικά εδώ ο χώρος στο πεζοδρόμιο, τα τραπεζοκαθίσματα πλήρωνε για 5 τραπέζια. Mm-hmm. Τώρα θα είναι 3. Και τα άτομα θα είναι αντικριστά. Δηλαδή θα κάθεται ένας πελάτης εδώ σε μια καρέκλα νοητά και άλλος πελάτης περίπου εδώ. Να υπάρχει δηλαδή να χωρίζει το κάθισμα και να υπάρχει περίπου 1,5 μέτρο απόσταση και ούτω καθεξής. Πάμε μέσα να γνωρίσουμε και τον ιδιοκτήτη εδώ, τον κύριο Νίκο. Μέχρι τώρα κάνουν βέβαια take away και delivery. Εξυπακούεται ναι. Αυτό, άρα μέχρι να ανοίξει. Καλησπέρα. Καλημέρα σας μέρα. Για πείτε μου λοιπόν, τι ετοιμασίες κάνετε, γιατί θα ανοίξει σε λίγες μέρες. Ναι, κανονικά. Σύμφωνα με την απόφαση του κράτους, κοιτάμε να είναι σε απόσταση 2 μέτρα τα τραπέζια, το ένα με το άλλο. Και προσέχουμε φυσικά, μην βάζουμε παραπάνω. Δεν έχουμε ήχο, νομίζω δεν έχουμε ήχο. Όχι, σας ακούμε κανονικά, Γιώργο, σας ακούμε. Αυτό και προσέχουμε, μην βάζουμε παραπάνω τραπέζια, περιμένουμε καινούργιες αποφάσεις να βγούνε. Mm-hmm. Και κοιτάμε πιο πολύ με το take away δουλεύουμε ωστόσο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε μέσα είναι λίγο δύσκολο. Πιστεύετε έτσι χάνετε πελάτες, δηλαδή τώρα με το που θα υπάρχουν αντί για 5-3 τραπέζια. Το ότι μέσα δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Αυτό που μιλάτε με τους πελάτες, βλέπετε υπάρχει έτσι ένα μούδιασμα με τους πελάτες, θα τηρούν τα μέτρα. Σίγουρα, σίγουρα. Πάντως οι πελάτες τηρούν πάρα πολύ και γενικά όταν μπαίνουν 2-3 πελάτες εδώ πέρα μπροστά, περιμένουν 2 μέτρα πίσω και γενικά είναι πολύ καλά. Καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά, πιστεύω. Όλους μας. Εδώ τηρούν όταν έρχονται. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Περιμένουν στην πόρτα κιόλας. Ούτε καν 2 μέτρα παραπάνω από 2 μέτρα. Βλέπουμε τον καλεσμένο στο Γιώργο και τον ιδιοκτήτη μας. Δείχνεις και τα αντισηπτικά ότι φοράει και γάντια μιας χρήσης. Εκεί υπάρχει μια δυσκολία. Δηλαδή, τα γάντια μιας χρήσης κάθε φορά που θα φτιάχνει ένα καφέ πρέπει να τα αφαιρεί και να βάζει άλλα. Ναι, ρωτάει ο Γιάννης. Τα γάντια μιας χρήσης που έχετε. Όταν φτιάχνετε καφέ ή πιάνετε ένα αντικείμενο, μετά τα πετάτε ή παίρνετε άλλα. Βάζουμε αντισηπτικό. Ναι, βάζουμε πάνω αντισηπτικό στα γάντια. Γιατί καταλαβαίνετε πόσους καφέδες κάνουμε την ημέρα, δεν είναι πάρα πολύ βολικό να πετάμε κάθε φορά ένα γάντι. 200 γάντια ημυρισίως. Ναι, βάζουμε αντισηπτικό και λύνεται η κατάσταση. Ναι, γι' αυτό είναι. Έχουμε πάρα πολλά, ναι. Όσο δεν μας τελειώνει και ποτέ. Και για τους πελάτες, αντισηπτικό να υπάρχει. Ναι, έχουμε και για τους πελάτες και για τα delivery έχουμε αντισηπτικό και στα boxes έχουν και αυτά αντισηπτικό μέσα. Οπότε όσο μπορείτε κρατάτε τους κανόνες ασφαλείας. Όσο μπορούμε, έτσι, όσο μπορούμε, ναι, εννοείται. Το σημαντικό. Κοίταξε Γιάννη, για εμάς, για τους άλλους. Θα είναι δύσκολο τώρα για τους πελάτες, γιατί να σου πω κάτι. Πέστε, πάμε πάλι έξω ρε Σίλια. Ναι. Πάμε πάλι έξω, να δούμε το πρακτικό μέρος. Γιατί αυτό το πρακτικό μέρος με το χαρτί ενδιαφέρει. Λοιπόν, όταν βάλεις τον άλλο τώρα, εγώ είδες με το μάτι, έκανα τη διάταξη. Δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να ορίσεις και να πεις θα κάθεσαι πελάτη εδώ και πώς θα μιλάς. Με το κινητό θα μιλάς. Θα κάνεις αυτή. Δηλαδή, πρακτικά θα το δούμε στην πορεία. Βέβαια πρέπει να τα τηρούμε αυτά, έτσι. Θα δούμε στην έναρξη. Θα δούμε στην έναρξη πώς αυτά τα πρακτικά που λες. Να, για παράδειγμα, τώρα εδώ μας δείχνεις τραπέζια που είναι σε ένα χώρο που θα περνάνε και πολίτες. Θα περνάνε και από το πεζοδρόμιο. Βέβαια, είναι πεζοδρόμιο εδώ πέρα. Mm-hmm. Και το θέμα, το δύσκολο θα είναι όταν υπάρχει το φαγητό. Θα είσαι με μάσκα, θα την κατεβάζεις, θα τρως μια μπουκιά, θα την ξανανεβάζεις, θα μιλάς με το φίλο σου δίπλα, την ξανακατεβάζεις, θα κάνεις μια οπή στη μέση να βάζεις το κουτάλι από εδώ. Ξέρεις, είναι αυτά. Πρακτικά ζητήματα, αυτά θα τα δούμε στην εφαρμογή, στην πράξη. Πολύ σωστά, Γιώργο, πολύ σωστά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάπως έτσι θα δούμε και πώς θα ανοίξουν και τα μαγαζιά εστίασης και τα καφέ.